Δεν θα εξαλειφθούν οι βόμβες, δεν θα εξαλειφθούν οι εμπρισμοί. Το έγκλημα είναι εκεί. Μόνο λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των μέτρων κατά του εγκλήματος, περιοχή στον Άγιο Ιωάννη σηκώνεται στο πόδι από την εκοφαντική έκρηξη σε όχημα 40χρονου. Τα εγκληματικά στοιχεία δράσαν και πάλι τοποθετώντας βόμβα στο όχημα του παραπονούμενου, το οποίο βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, όπου διαμένει, αγνοώντας για ακόμη μια φορά τις παράπλευρες συνέπειες. Έγινε προληπτική εκχαίρωση της πολυκατοικίας, η οποία επέστη ζημίες τόσο σε γυάλινες προθήκες όσο και στην εξωτερική βαφή. Οι δράστες τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο πολυτελές όχημα του 40χρονου στις 4:50 τα ξημερώματα. Μετά την έκρηξη, ξέσπασε φωτιά στο όχημα και αυτό καταστράφηκε ολοσχερός. Όπως διαφάνηκε και από τις εξετάσεις που έγιναν από τον πυροτεχνικό, η έκρηξη οφειλόταν στην πυροδότηση αυτοσχέδιας βόμβας που περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύως. Ζημιές υπέστηκε διπλανό αυτοκίνητο, ενώ από την ανάφλεξη σημειώθηκαν και ζημιές στα τυχώματα της πολυκατοικίας. Στην κατάθεσή του, ο 40χρονος ανέφερε ότι δεν υποψιάζεται κανένα και ούτε έχει δεχθεί οποιασδήποτε απειλές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από μερικές μέρες ο 40χρονος, που είναι γνωστός στην υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών, είχε εντοπίσει σπασμένο τον τζάμι στο πίσω μέρος του οχήματός του. Ωστόσο, δεν το είχε αναφέρει στις αστυνομικές αρχές, καθώς δεν το θεώρησε κακόβουλη ενέργεια.